Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Έτσι, μπράβο. Η Λέσλι Κότς, νομίζω, έδωσε τον ερακτήριο λάκτισμα για τη συζήτηση. Με θαυμάσιο τρόπο έχουμε 6 υπέροχα μυαλά που θα μας βοηθήσει να αναδυφίσουμε τα ζητήματα που θέτει και καθώς το πράττουμε αυτό θέλω να ενώσω τα ευχαριστώ μου και τα συγχαρητήρια προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προς την Ελλάδα για το υπέροχο αυτό κέντρο πολιτισμού. Χτες το βράδυ είχα τη χαρά να ακούσω τους Ρέτσο Πιάνο και τον Μάικλ Κίμπλμαν να συζητούν και συζητούσε με τον Ρέντσο ο Μάικλ για τον τρόπο που τον τρόπο που πήρε από την Αθήνα την λέξη καλυθέα με ό,τι σημαίνει, με την απήχηση που δίνει, κάτι που το βίωσα καθώς περπάτησα αυτό το τηλεοφόρο μέχρι την στέγη του κτηρίου και κατάλαβα τι αριστουργηματικό πράγμα έκανε ο Πιάνο, πήρε την όμορφη θέα που ήταν δικαίωμα της γειτονιάς και την παρέδωσε σε όλο τον κόσμο με ποικίλων βαθμών δυνατότητας και ανάγκης. Καθώς λοιπόν βουτάμε, θέλω κάτι να ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Είμαι Αμερικανός. Έτσι. Κάτι που σημαίνει τα εξής δύο πράγματα. Το σημαντικότερο είναι ότι το να κάθομαι με τον Ντέμπορα και τον Ρόναλντ και άλλους σημαίνει κάτι πολύ για μένα, γιατί είναι δύο Αμερικάνοι πρόεδροι που για μένα έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Το άλλο για μένα εξίσου σημαντικό είναι ότι η αντίληψη που έχω για το δημόσιο χώρο και για όλες εμάς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπνέεται από την περίπλοκη ιστορία μας με τον δημόσιο χώρο που είναι διαμφισβητούμενοι χώροι από το 1492, από τη στιγμή της πρώτης επαφής των γηγενών με μη γηγενείς. Και έχω την σκέψη ότι με αυτό δεν έχουμε αντιπαλέψει επαρκώς και για εμάς τους Αμερικάνους στο πάνελ αυτό παίζει ρόλο στον τρόπο που μιλάμε. Ας αρχίσουμε με κάποιους ορισμούς του δημοσίου χώρου όπως ζήτησε η Λέσλι. Σκέπτομαι το αντικείμενο το οποίο κατασκευάζεται ο Jakab Orsos ήταν επικεφαλής του Smithsonian στη Washington DC, ο οποίος είπε ότι δημόσιος χώρος είναι αυτό που αναγνωρίζουμε ως τέτοιο και μεταχειριζόμαστε ως τέτοιο. Αυτή λοιπόν την αντίληψη και αναγνώριση θα την επισκεφθούμε ξεκινώντας από την άκρη-άκρη εξεβωνήμων μου με την Ευαγγελία Αθανασίου. Είναι το δεξί της κοινής. Είστε ιστορικός, σκέπτεστε τους δημόσιους χώρους, τον αστικό σχεδιασμό και την δημόσια αρχιτεκτονική. Πολλοί εξ ημών, Στέλιος, Ρόναλντ, Λέσλι, έχουμε σκεφτεί τα θέματα. Ευαγγελία, λοιπόν, εσύ πώς κατανοείς τον δημόσιο χώρο, τι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε, πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τον δημόσιο χώρο και πώς λειτουργεί σε αυτόν. Ευχαριστώ, είναι εξαίρετο το ότι παρίσταμε σε αυτή τη συζήτηση, την οποία προσβλέπω με χαρά. Για σημειώσεις λοιπόν, να πω 2-3 πράγματα, όχι μόνο ως προς τη συγκρότηση των δημοσίων χώρων, αλλά και για τον τρόπο που ο ρόλος που διαδραματίζουν στις πόλεις μεταβάλλεται στον ρου της ιστορίας. Είναι λοιπόν ένα κενό του αστικού ιστού, αλλά και κάτι πολύ παραπάνω, συναρτώμενο με την χρήση που πραγματοποιείται από τον κόσμο με τις συμπεριφορές που επιτρέπονται μέσα εκεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο δημόσιος χώρος ουδέποτε δεν απετέλεσε χώρο κοινοκτημοσύνης, ανεκτικό προς τα πάντα και τους πάντες και ανοιχτό στην
αλληλεγγύη και την, τον συγχρονισμό όπως το φανταζόμαστε. Ίσως να είναι και προκλήση αυτό το οποίο θα πω. Και η Αθηναϊκή Αγορά ακόμα, που θεωρήθηκε η κοιτίδα του δημοκρατικού πολιτεύματος, εκεί όπου το πολίτευμα αυτό ασκήθηκε, υπήρχαν κάποιες υποκρυπτόμενες παραδοχές. Καταρχάς, δεν επιτρεπόταν εις άπαντες να βρίσκονται εκεί. Σαν γυναίκα, σαν σκλάβος, σαν μέτικος ή ξένος, δεν μπορούσες να βρίσκεσαι εκεί. Υπήρχαν λοιπόν οι φυσιολογικές συνιστώσεις, ήταν σημείο διεκδίκησης η παρουσία στον χώρο της αγοράς. Δεν ήταν αυτονόητη η συμμετοχή σε αυτήν. Τώρα τα βλέπουμε διαφορετικά τα τράματα, διαχειρίζονται διαφορετικά, σχεδιάζονται διαφορετικά και υπάρχουν προκλήσεις. Δεν ξέρω, να συνεχίσει. Να πω λίγο λοιπόν το τι σκέπτομαι ή το τι έχει αναδυθεί ως πρόκληση για την δημόσια υφή του δημόσιου χώρου. Εντυνόμενος ρόλος του δημοσίου, συγγνώμη, της ιδιωτικής σφαίρας, του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Σκεφτείτε εμπορικά κέντρα ή άλλους ελεγχόμενους χώρους. Τι συνυπάγεται η διαχείριση, η συντήρηση, η φροντίδα για τον χώρο. Μερικές φορές η εταιρική ταυτότητα παρισφραίει με εντονότατο τρόπο στον δημόσιο χώρο και επιβάλλεται κανονιστικά κάποια ομάδα κανονισμών. Εκεί που θα φανταζόταν κανείς ότι θα είναι ένας χώρος που θα αποδίδεται περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ανοχή. Είναι ένα κομμάτι της συζήτησης αυτό. Και το άλλο κομμάτι, το οποίο ως προς το θέμα της ασφάλειας και της διαφύλαξης αυτής και της εξασφάλισης αυτής, δικαιολογεί πολιτικές του αποκλεισμού και της περίφραξης, οι οποίες όμως πάντοτε θα πλήξουν, θα τρώσουν τα πιο αδύναμα κλιμάκια, τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Και καμιά φορά αυτό θα πάει και πέραν του οφθαλμοφανούς. Και οι νέοι, για παράδειγμα, που πίνουν το ποτό τους στην Ήπεθρο, μπορεί να καταστούν ανεπιθύμητοι. Δεν μιλούμε λοιπόν για χώρους απλώς γεμάτους ανθρώπους με διάφορα επίπεδα ζωτικότητας. Είναι μερικοί ανεπιθύμητοι. Θα υπάρξει ο κανονισμός, η ρύθμιση του ποιος βρίσκεται εκεί και ποιος όχι. Θα υπάρξει η παρακολούθηση, θα υπάρξουν οι κάμερες, θα υπάρξει η μέρη να είναι ελκυστικός ο χώρος, αλλά με απώλεια της ελκυστικότητάς τους για τον απλό πολίτη. Ευχαριστώ για αυτά που είπες, τα οποία είναι πολύ ωραία διατυπωμένα. Αντί να στραφούμε λοιπόν στο θέμα του αποκλεισμού, π.χ. όπως στην αρχαία αγορά, που δεν περιλαμβάνει τη γυναίκα, τον ξένο, τον σκλάβο, τον δούλο, εσύ βρίσκεσαι σε ένα χώρο που δέχεται 5 εκατομμύρια ετησίως. Μπορούμε να παραλληλήσουμε το χώρο αυτό με τον καθεδρικό ναό της Δύσης, όπου υπάρχει και η διάσταση της ιερότητας του ξεχωριστού, του αφοσιωμένου. Πώς θα διακινηθείς μέσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο χώρο, στο πανεπιστήμιο, στην πλατεία ή οπουδήποτε? Νομίζω ότι έθεσες τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων εδώ. Ένα
κέντρο όπως το Lincoln Center προσπαθεί να εμπνεύσει. Πρέπει να έχει αυτή την ιδιότητα. Δεν πρέπει να είναι σαν τα McDonald's της γειτονιάς. Πρέπει να είναι ένας ιδιαίτερος ιερός χώρος, σαν τους σύγχρονους καθεδρικούς λαούς. Αυτό που είπε πριν η Leslie είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε σκάλες κλίμακες σε όλους αυτούς τους ιδιαίτερους χώρους. Σε ένα πάρκο πρέπει να μπεις και να περπατήσεις προς τα πάνω, να ανέβεις σε αυτό τον χωροταξικό, σε αυτή τη χωροταξική διάσταση. Νομίζω ότι στο κέντρο Lincoln εν μέρη μπορέσαμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα στην πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε πριν από μένα, δεν θα πιστωθώ εγώ αυτό. Έβαλαν εκεί στα σκαλιά κάτι που σε 46 διαφορετικές γλώσσες μας δίνει ένα μήνυμα που μας καλωσορίζει. Κάτι που λειτουργεί πολύ όμορφα επίσης είναι αυτά τα συντριβάνια. Υπάρχει ένα συντριβάνι που αμέσως σου παγιδεύει το βλέμμα τη στιγμή που στέκεσαι στην κορυφή της κλίμακας ή επειδή χορεύει κατά κάποιο τρόπο, πηδάει από εδώ και από εκεί και ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει τι κάνει. Όταν κανείς, ας πούμε για παράδειγμα, θέλει να πάει στην όπερα, υπάρχει ένας φραγμός, δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα εύκολα, γιατί εγώ για παράδειγμα δεν καταλαβαίνω ιταλικά, δεν καταλαβαίνω την όπερα. Το συντριβάνι όμως το κατανοούν όλοι. Έτσι λοιπόν δημιουργεί στο φυσικό χώρο πράγματα που θα προσελκύσουν το κοινό. Καθώς καθόμασταν έξω και ετοιμαζόμασταν, ανέφερε σε ένα μάρκετ και research που έκανες. Έφτιαξες αυτά τα όμορφα συντριβάνια. Ο κόσμος τα καλωσόρισε, τους άρεσε. Μάλλον πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό που δείχνει η έρευνα αγοράς στην ουσία είναι ότι ο κόσμος συχνά θεωρεί πως το Lincoln Center δεν είναι για αυτούς, δεν είναι αρκετά έξυπνοι ή καλλιτεχνικοί ή δεν τους αρέσει τόσο η μουσική. Τώρα προσπαθούμε να παίξουμε με κάποιες άλλες ιδέες, να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του ήχου. Σε όλους αρέσει η μουσική, όλοι κατανοούν τον ήχο. Αυτή τη μουσική μπορούμε να την προβάλλουμε με κάποιο τρόπο καθώς κανείς προχωρά. Δηλαδή να έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έναν τρόπο να προσελκύσεις τον κόσμο μέσω της μουσικής. Θα χρησιμοποιήσω τώρα την έννοια της διαπερατότητας και θα έρθω σε σένα, Ρόναλντ Ντάνιελς, που είσαι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Πολλά από αυτά τα ιδρύματα δεν έχουν παράθυρα, γιατί πρέπει να ελέγξουμε το φωτισμό. Η Ντέμπορα πειραματίζεται με τον ήχο για να κάνει διαπερατό το μνημείο, για να προσκαλέσει τον κόσμο. Εσύ σκέφτεσαι μια άλλη μορφή διαπερατότητας. Ο Τζον Χόπκινς, ως κάτοικος στην πόλη της Βαλτιμόρης, σκέφτεσαι τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ του Πανεπιστημίου και της πόλης. Εσύ ως πόλεμος λοιπόν, ως πρόεδρος, πώς αισθάνεσαι για την πόλη στην οποία διαμένεις, για τη Βαλτιμόρη? Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και έχω τη δυνατότητα να μιλήσω για το έργο που κάναμε στη Βαλτιμόρη πριν από 2 χρόνια. Να μιλήσω μακροσκελώς για κάποιες από τις προσπάθειες που κάναμε εκεί στην πόλη. Να πω καταρχάς ότι η Βαλτιμόρη είναι μια πόλη η οποία έχει πολλά όμορφα πράγματα, αλλά έχει και πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Φυλετικές διακρίσεις, μια εκβιομηχάνηση που στο παρελθόν ήταν 1 εκατομμύριο άνθρωποι που την κατοικούσαν και τώρα 600.000. Το John Hopkins University είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης, όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της πολιτείας. Να επανέλθω σε αυτό που ρώτησες, λοιπόν. Πώς καταδεικνύουμε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς στην πόλη, αλλά ανήκει στην πόλη? Πώς κατανοούμε το ρόλο μας ως ένα πόλο έλξης που θα συνδέσει την κοινωνία?
πώς η μοναξιά που βιώνουν πολλοί εντός της πόλης θα ξεπεραστεί είτε εντός του Πανεπιστημίου είτε μέσω των πραγμάτων που κάνουμε. Ένα από τα βασικά project που κληρονόμησα και στο οποίο έχω συμμετάσχει ενεργά τα τελευταία χρόνια είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα εστικής ανάπλασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στο χώρο του Πανεπιστημίου, στην Πανεπιστημιούπολη. Είναι μία ίστατη πρόκληση, όχι μόνο για μας, για οποιοδήποτε περίπτωση. 80% ποσοστά άδειων θέσεων, αν δείτε τα ποσοστά της μόρφωσης, της βίας, το επίπεδο των ανθρώπων, είναι πολλές οι προκλήσεις. Έτσι λοιπόν, με το Ίδρυμα NEKC και με την τοπική κυβέρνηση προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα αίσθηση αυτού του χώρου. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν καταρχάς να διαπιστώσουμε πώς σε αυτό το τεράστιο χώρο, σε αυτή την έκταση, πώς θα μπορούσαμε να αναγεννήσουμε τη γη με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε σύνδεση. Κάτι που δεν έχει επιτευχθεί στη Βαλτιμόρη στο παρελθόν. Να βγει δηλαδή το Πανεπιστήμιο από τη φούσκα του, να προσελκύσει την κοινότητα και να δώσει το μήνυμα ότι η τοπική κοινότητα ήταν ευπρόσδεκτη στους χώρους του Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν, έπρεπε καταρχάς να θέσουμε προτεραιότητες. Ποια θα είναι τα πρώτα project? Ένας δημόσιος χώρος, μια σχολή για την κοινότητα, θα την λειτουργεί το Πανεπιστήμιο προς όφελος της κοινότητας. Έτσι λοιπόν, είχαμε ένα πάρκο 5x5 άκρες, που ήταν εκεί για να δημιουργήσει ένα χώρο συγκέντρωσης για τους ανθρώπους από την τοπική κοινωνία και το πανεπιστήμιο. Να συγχρονιστούν, να έρθουν ο ένας σε επαφή με τον άλλον με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Ήταν λοιπόν ένα project στο φυσικό χώρο. Όμως πέρα από αυτό έπρεπε να έρθουμε και να πλησιάσουμε τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε όταν έλθουν σε αυτό το δημόσιο χώρο να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να επικεντρωθούν στις θέσεις εργασίας, στις ευκαιρίες που μπορούν να προσφερθούν μέσω αυτών των δημόσιων χώρων. Και το τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω είναι το εξής. Όταν μιλάμε για το φυσικό χαρακτήρα των έργων αυτών των project, στην ουσία πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διάσταση που έχει να κάνει με τον έλεγχο, με την επαφή με την κοινότητα. Έχεις τον έλεγχο, διότι έχεις τον προϋπολογισμό, έχεις τις χρήσεις, αλλά είσαι διαμεσολαβητής. Δεν είσαι εσύ αυτός που δρά. Είναι η τοπική κοινότητα, οι ευκαιρίες αυτές που δίνονται, είναι τρόπος η πόλη και το πανεπιστήμιο να συγχρονιστούν, να έρθουν σε επαφή. Εξαιρετικό. Ο Jakab Orsos, αντιπρόεδρος του Arts and Culture στην Δημόσια Βιβλιοθήκη του Brooklyn. Έχεις εργαστεί πολύ στα φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ δεν είναι γνωστά για τον χώρο στον οποίο γίνονται, αλλά για το πρόγραμμά τους. Εμείς σε μια βιβλιοθήκη την κατανοούμε ως φυσικό χώρο. Έτσι λίγο ηρωνικό λοιπόν είναι το γεγονός ότι αυξάνονται οι επισκέψεις στις βιβλιοθήκες, ότι οι άνθρωποι θέλουν να συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο. Πώς πέρασες λοιπόν από τα φεστιβάλ στη βιβλιοθήκη, από το ένα πεδίο στο άλλο, πώς προσκάλεσες τον κόσμο εκεί? Έτσι όπως αλλάζει το πολιτικό τοπίο, όπως αλλάζουν οι καιροί, οι δημόσιοι χώροι, οι πόλεις γίνονται όλο και πιο μοναχικές. Άρα όλοι μας προσπαθούμε να ανήκουμε κάπου, ψάχνουμε αυτό το αίσθημα του ανήκειν και μέσα από αυτή την αναζήτηση τελικά
προσπαθούμε να βρούμε αυτή την παρέστηση της αγάπης, αυτό που συνεχώς χάνεται σε ευρύτερο πλαίσιο. Η βιβλιοθήκη, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει αυτή τη ρομαντική διάσταση της αγάπης, δίνει αυτό το kitsch της αγάπης, αυτό το κλισέ, έχει τη δυνατότητα να σε κάνει να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Έχουμε 60 κτίρια στη βιβλιοθήκη και χρειάστηκε να μάθω πώς θα περάσω από τα φεστιβάλ σε ένα πιο συγκεκριμένο θεσμό όπως είναι η βιβλιοθήκη, για να επικεντρωθώ ακριβώς σε αυτό για το οποίο μιλάμε, σε αυτό για το οποίο θα τολμήσουμε να μιλήσουμε. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισα. Έρχεται ο κόσμος εκεί και προσπαθεί να απολαύσει αυτή την αίσθηση του ανήκειν. Αν τους μιλήσεις, πρέπει να εννοείς αυτό που λες στους δημόσιους χώρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να προσποιηθείς. Όπως και στην αγάπη, δεν μπορείς να προσποιηθείς. Κάποια στιγμή θα σε καταλάβουν. Και το κοινό μας θα το καταλάβει, λοιπόν. Πρέπει, λοιπόν, να ανοιχτείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι και ενδιαφέρον. Και μας φέρνει στον τομέα της τέχνης. Πάντοτε θεωρούσα τα έργα τέχνης έναν τρόπο δημιουργίας αισθημάτων, αισθήσεων. Πρέπει μέσα από την τέχνη να δεις πώς κατανοείς τον άλλον, να προσπαθήσεις να τον αντιληφθείς. Αυτά ακούγονται έτσι μεγαλόσχημα, όμως είναι η καθημερινή μας δουλειά. Και τελικά δεν είναι αυτό που έτσι ακούγεται σπουδαίο. Είναι απλώς να κατανοήσεις το κοινό σου. Από πού προέρχεται, γιατί είναι αυτό που είναι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσεις ακόμα και τους ανθρώπους που δεν σου είναι ευχάριστοι. Σε ένα τεράστιο, φοβιστικό σκηνικό θα πρέπει να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα ζητήματα. Το πώς θα τα αντιμετωπίσεις είναι το ζήτημα. Μίλησες για τη μοναχικότητα και το πώς την αντιμετωπίζουμε, την απομόνωση επίσης, αλλά και το συγχρονισμό. Η Μαρία Χλαβάζιοβα είναι από τις κάτω χώρες, από την Ολλανδία, από το ΜΠΑΚ. Όταν μιλάτε για το ΜΠΑΚ, μιλάτε ως πλατφόρμα, γι' αυτό ως πλατφόρμα τέχνης, όχι ως χώρο τέχνης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ουάσιγκτον DC, ένας φίλος μου, ο Άντις Οάο, ποιητής και μικροεπιχειρηματίας, ήταν υποψήφιος δήμαρχος. Δεν νίκησε, αλλά έμαθε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που έμαθε ήταν ότι οι λευκοί ζουν στις γειτονιές και οι μαύροι σε κοινότητες. Αυτή είναι η βαθιά διαφορά μεταξύ του δομημένου περιβάλλοντος στο προσκήνιο και των ανθρώπων στο προσκήνιο. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις διαφέρουν. Στο ΜΠΑΚ, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι στο προσκήνιο. Μιλήστε μας, γιατί είστε πλατφόρμα και όχι χώρος. Ευχαριστώ, Τζέρεμι, για το ερώτημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έθεσες. Το ΜΠΑΚ είναι ένας μικροσκοπικός χώρος, γιατί μιλάμε για χώρους και τόπους. Με την έννοια, λοιπόν, αυτή, έχουμε ένα τρίγωνο μεταξύ τέχνης, επιστήμης και πολιτικής. Αυτά συνδιαλέγονται και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς να συνυπάρξουν. Οι συνάδελφοι που ίδρυσαν αυτό το χώρο πριν από 70 χρόνια, ακριβώς αυτό το ερώτημα είχαν να αντιμετωπίσουν. Τι είναι ο δημόσιος χώρος? Ποτέ δεν μπόρεσαν να αρθρώσουν συγκεκριμένη άποψη για το τι είναι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό είναι πάντοτε το πώς θα κάτσουν οι αστερισμοί, πώς θα συνδυάσουμε το δημόσιο με το κοινωνικό και το πολιτικό. Αναρωτηθήκαμε, λοιπόν, τι είναι ένα καλλιτεχνικό ίδρυμα. Δεν είναι ένα κτίριο.
Έχει να κάνει με την, μια αρχιτεκτονική ιδέα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε αντιμέτωποι με διάφορες μορφές μεταπτώσεων. Η τέχνη, η αρχιτεκτονική, συνήθως ορίζεται ως ένα κτίριο το οποίο μας βοηθάμε να έρθουμε σε επαφή ο ένας με τον άλλο, να συγκεντρωθούμε κάπου, αλλά μας περιορίζει κατά κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο, πώς θα τα συντηρήσεις, πώς θα τα λειτουργήσεις. Τελικά θελήσαμε λοιπόν να φτιάξουμε κάτι πιο νομαδικό, κάτι πιο κινητό, κάτι το οποίο θα αποτελεί ένα σώμα σκεπτόμενο. Αυτή η μετάπτωση λοιπόν από τον χώρο στην κοινότητα, αυτή η αντικατάσταση της έννοιας του δημόσιου χώρου που ορίζουμε έτσι τόσο ποιητικά και χαίρομαι για τα σχόλια που είχατε κάνει προηγουμένως, είναι στην ουσία ένας βίος χώρος, ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το προστατέψουμε και όταν συζητάμε αυτό το ζήτημα, όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μετάπτωση από τον χώρο στην έννοια της, του συνέρχεστε. Ποιος συνέρχεται, πού, για ποιους λόγους και πώς. Όλα αυτά τα στοιχεία γνώσης που έχουμε συσσωρεύσει μέσα από την επιστήμη και την πολιτική πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε σε αυτό το πολύ απλό ερώτημα που ταυτόχρονα υψώνεται ως το πιο δύσκολο ζήτημα να αντιμετωπίσει κανείς. Δεν είναι πως θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, τα δεινά που αντιμετωπίσουμε, αλλά το πως με μία θετική πρόταση θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι συλλογικό που μπορούμε να κατοικήσουμε. Δεν είναι λοιπόν μια στοά που θα χρειαστεί να δημιουργήσεις ή ένας λευκός κύβος, μία αίθουσα σαν αυτή. Αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσεις είναι μία δυνατότητα συγχρονισμού. Όχι μόνο σε φυσικό επίπεδο, με το σώμα σου, μέσα και από τη φαντασία σου, μέσα από την τέχνη μπορείς να συγχρονιστείς με τους άλλους. Αυτό το πείραμα λοιπόν είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό και μας συναρπάζει. Βλέπουμε στην παλιά Ευρώπη πώς επαναλαμβάνονται παλιές κακές συνήθειες του φασισμού, του φιλετισμού. Τώρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς να ζήσουμε χωρίς το φασισμό. Να δούμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη το πρωί και να πούμε εγώ δεν καταχρώ με την δύναμη και την ισχύ που έχω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα στην εποχή μας. Ευχαριστώ, Μαρία. Να σας θυμίσω ότι αν πάτε στο ensenf.org/conference μπορείτε να στείλετε ερωτήματα. Άκουσα αυτό το προβοκατόρικο σχόλιο ότι δεν υπάρχει δημόσιος χώρος. Οπότε, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Bryan Doerries, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, το Theater of War Productions. Η Μαρία, λοιπόν, δεν θέλει να ξεκινήσει με το κτίριο. Οι περισσότεροι καλλιτεχνικοί οργανισμοί συνήθως ξεκινούν με την τέχνη. Έχω μία όπερα και θέλω να σκεφτώ ποιος θα την δει, τι θέλω να κάνω με αυτήν. Όταν σκέφτομαι το δικό σου έργο όμως, στην ουσία βλέπω ότι αυτό που έρχεται πρώτο είναι το κοινό. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που στην ουσία ξεκινούν με το κοινό και όλα τα άλλα τα χτίζουν πίσω από αυτό. Πώς τελικά ξεκίνησες με αυτό και κατέληξες στο χώρο που χρειάζεσαι? 650 παραστάσεις έχουμε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια σε χώρους όπως στρατιωτικές βάσεις, φυλακές, νοσοκομεία, κέντρα απεξάρτησης, μέρη όπως η Φουκουσίμα ή το Michael Brownson High School στο Ferguson, Missouri. Το να είσαι σε αυτούς τους χώρους σε κάνει να ξεκινήσεις με ένα διαφορετικό ερώτημα. Για ποιον, σε ποιον απευθύνεσαι? Τι νοσηστορίες είναι
αυτές, σε αυτό το ερώτημα τελικά καταλήγεις. Αυτό κρύβεται από κάτω. Και ένα άλλο ερώτημα είναι, τι χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Μόλις απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, αρχίζει άλλη σειρά ερωτήσεων, επιλογή του κειμένου, επιλογή των ηθοποιών, των τραγουδιστών. Γενικά, πρέπει να φροντίσεις ένα κοινό για το οποίο αυτά που λέγονται, αυτά που αναπαριστά στη σκηνή, δεν είναι απλώς ένα θέαμα, είναι ένας τρόπος να λυθούν τα όρια. Στην Brooklyn Academy of Music, για παράδειγμα, βλέπουμε τέτοια πράγματα. Βλέπουμε ότι εκεί είναι διαφορετικές οι προσδοκίες από ότι σε ένα άσυλο ανιάτων, ας πούμε, ή σε ένα νοσοκομείο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να δημιουργήσουμε μία παράσταση τέχνης και πολιτισμού σε ένα χώρο που δεν είναι αυτής της φύσεως, διότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έτσι συνεχίζει να σκέφτεται. Με τον Πίτερ Μπρουκ, που είναι σκηνοθέτης και φίλος μου, συζητάμε αυτό το ζήτημα και μου είπε ότι τη δεκαετία του 60 το βασικό ζήτημα για μας ήταν ο χώρος. Έγραψε ένα βιβλίο που ονομάζεται «Κενός χώρος», «The Empty Space». Τώρα, στον 21ο αιώνα, το κοινό είναι στο προσκήνιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι μία πρόκληση. Δεν μ' αρέσει να σκέφτομαι με αυτό το διτό τρόπο, το διχασμό, αλλά τελικά ο χώρος είναι το hardware και η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι το software. Το software, το λογισμικό, λειτουργεί και ξέρουμε ότι έχει λειτουργήσει εάν οι συζητήσεις μετά από μια παράσταση διαρκούν περισσότερο από την παράσταση και δεν είναι απλώς κάτι που τη συνοδεύει, αλλά είναι κομμάτι της. Ο άνθρωπος που μιλά συνήθως δεν είναι αυτός που έχει το ιδιοκτησιακό δικαίωμα να μιλήσει για την τέχνη, αλλά αυτός μιλάει. Θεωρούμε ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία ήταν μια αρχαία τεχνολογία που ανήκει σε αυτή τη συζήτηση για την αγορά. Είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λύσει τα όρια. Ο Διόνυσος, ο Θεός Διόνυσος, είναι αυτός που λύνει αυτά τα όρια. Είναι ο Θεός της έκστασης. Αυτές οι ιεραρχίες, οι θεσμοί στους οποίους εργαζόμαστε και στείλουμε τις παραστάσεις μας, στην ουσία αυτό μας δείχνουν, ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας φυλακής και ενός χώρου πολιτισμού, ενός χώρου για τους αστέγους και ενός νοσοκομείου. Όταν υπάρχει παρακολούθηση, υπάρχει τιμωρία. Όταν μπει σε ένα χώρο σαν και αυτό, υπόκεισαι σε άγραφους κανόνες. Υπάρχουν δομές ισχύως που λειτουργούν εκεί. Εμείς στις δικές μας παραστάσεις καλούμε τους πάντες στην κοινωνία. Πρόσφατα είχαμε μία παράσταση στη Jacobs, στη Lincoln Johnson Library, στη Brooklyn Library, Art Deco ναός, πολύ όμορφος. Σε αυτό τον όμορφο χώρο κάναμε μια παράσταση της τρέλας του Ευρυπίδη, του Ηρακλή του Ευρυπίδη. Οι άνθρωποι που είχαν έρθει εκεί είχαν βιώσει από πρώτο χέρι τη βία με τα όπλα. Όταν ήρθε η στιγμή τους να μιλήσουν λοιπόν, δεν ήταν αυτοί οι σχολιαστές, οι κριτικοί τέχνης. Ήταν ένας 15χρονος, ένα μέλος συμμορίας, ας πούμε, που σηκώθηκε και προσπάθησε να μας πει τι είναι αυτός ο χώρος. Γιατί εκεί ζούσε, αυτή ήταν η εμπειρία του. Αυτό ψάχναμε κι εμείς, αυτό προσπαθούσαμε να πετύχουμε. Πρέπει λοιπόν να εργαζόμαστε πάντοτε ενάντια στις εντάσεις σε όλα αυτά τα πράγματα που απορροφώνται από το χώρο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε τελικά εκεί που θα υπάρξει, θα γεννηθεί μια δημοκρατική συζήτηση.
Ξέρεις, είμαι βέβαιος ωστόσο ότι εκεί δεν είναι εκείνο που λες όταν αναφέρεσαι στην ανάγκη να διευρυνθεί το ακροατήριο και να υπάρχουν ευκαιρίες για κομμάτια της κοινότητας να μετάσχουν συζητήσεις, ότι θέλεις να ανατρέψεις τους κανόνες, να φέρεις τα πάνω κάτω. Εδώ είναι ο ακαδημαϊκός της νομικής επιστήμης που αναδύεται σε αυτά που λέω. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κανονιστικά πλαίσια, κάποιοι κανόνες για τον τρόπο που θα αλληλεπιδρούμε και θα διδράσκουμε στους δημόσιους χώρους. Αυτό το συζητούσαμε και με την Debora πριν λίγους μήνες, σαν επικεφαλής πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βιώνουμε το εξής πολύ προβληματικό, τη δοκιμασία στην οποία τίθεται ο ελεύθερος λόγος, η ελευθερία του λόγου. Σαν λοιπόν ηγέτης ενός πανεπιστημίου, αισθάνομαι έντονα ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες που θα διέπουν αυτού του είδους το λόγο και την συνηγορία υπέρ αυτού και την διασφάλιση αυτού, όταν έχουμε ανθρώπους που διαδράσουν στον ελεύθερο χώρο, ιδιαίτερα δεδομένου ότι σε αυτούς θα λειτουργήσουν διαφόρων ειδών αγορητές. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα είδος άτυπης φάσης, κατάστασης, όπου να μπορούν να συνομιλήσουν εκείνοι που συνήθως δεν συνυπάρχουν. Θέλουμε να υπάρχει χώρος, ας πούμε, για τους άστεγους να αρθρώσουν λόγο. Θέλουμε διάφοροι εμπλεκόμενοι να συνεισφέρουν. Μια και υπάρχουν ωφέλη από μια τέτοια πολυποικιλότητα, ιδιαίτερα εφόσον δεν θα υπάρξει η αίσθηση της απειλής. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρόεδρε Ντάνιελς, ποιος ορίζει λοιπόν τους κανόνες? Αυτές οι ασύνδετες κοινότητες έχουν λόγο να αρθρώσουν. Το Πανεπιστήμιο θα αρθρώσει λόγο. Ποιος αποφασίζει τη σωστή συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο? Θα εξαρτηθεί από τους θεσμούς. Ας μιλήσουμε για το πάρκο στη Βαλτιμόρη. Ποιος θεσπίζει τους κανόνες? Λοιπόν, υπάρχει μια κοινοτική ομάδα που έχει ευρεία εκπροσώπηση των συμμετεχόντων. Δεν θα είναι ούτε η γερουσία της πόλης, ούτε το πανεπιστήμιο. Είναι γενικότερα εκλέγοντες, οι εκλογείς της Βαλτιμόρης, αυτοί που συγκροτούν το κοινωνικό σώμα για να ορίσουν τι είδους πολιτισμική παρουσία, τι είδους δραστηριότητες θέλουν στους χώρους αυτούς, την ίδια στιγμή που δεν έχουν την δυνατότητα ενέργειας, αυτενέργειας για τον έλεγχο του χώρου καθ' ολοκληρία. Ναι, ποιος θέτει τους κανόνες, ποιος έχει το δικαίωμα να θέσει τους κανόνες? Εγώ, δουλεύοντας σε έναν θεσμό, επήλθε αλλαγή στη ζωή μου. Η δημόσια βιβλιοθήκη του Brooklyn για μένα ήταν αλλαγή θεαματική στα πράγματα, και ως τότε ήμουν αδαΐς, δεν ήξερα τι υπησέρχεται σε αυτή τη δουλειά. Τι έμαθα την χρονιά που πέρασε? Ότι η οντότης που θεσπίζει τους κανόνες είναι ο λαός. Ακούγεται ανοησία, είναι αληθεία, είναι αληθές ωστόσο. Και οι κανόνες αλλάζουν στιγμή προς στιγμή. Αν παράσχεις την εξουσία αυτή στο Δήμο, στον κόσμο,
θα θέσουν τους κανόνες και θα τους στηρίσουν. Και είναι, ελοχεύουν κίνδυνοι εδώ πέρα, διότι πρέπει να δείξεις εμπιστοσύνη ότι θα λειτουργήσει, και όντως θα λειτουργήσει. Και το δεύτερο μου μεγαλύτερο πρόγραμμα στη βιβλιοθήκη ήταν με τις γαλλικές πολιτιστικές υπηρεσίες, μια νύχτα φιλοσοφίας. Λοιπόν, να είπαμε ότι θα εμπιστευτούμε και εμάς και το κοινό να κρατήσουν τη βιβλιοθήκη για 12 ώρες από 7 το απόγευμα έως 7 το πρωί, με ανοιχτά τα ράφια. Είναι δανειστική η βιβλιοθήκη. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αφήνω 7.000 άτομα μέσα στη βιβλιοθήκη? Δεν εκλάπει τίποτα, τουλάχιστον στο βαθμό που γνωρίζουμε. Στις 7 το πρωί που κλείσαμε τη βιβλιοθήκη ήρθαν οι σεκιουριτάδες, που είναι σκληροί οι τύποι, και μου με συνεχάρισαν και τους λέω, κοιτάξτε, δεν θα συγχαρείτε εμένα, θα συγχαρείτε τους 7.000 ανθρώπους που προσήλθαν και που σεβάστηκαν κανόνες που έθεσαν εκείνοι. Θα έρθω στην Ντέμπορα, 7.000 άτομα, μια ολονυχτία για τη φιλοσοφία, τη γαλλική φιλοσοφία, κάθε είδους φιλοσοφία, από όλα είχε ο Μπαξές αυτή τη βραδιά. Εδώ πέρα μήπως διακινδυνεύω να ακουστώ λίγο τι προσετριζόμενη το μανδύα της αυθεντίας. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι βιώνουμε μια στιγμή που το ενδεχόμενο της βίας ανακύπτει στον ορίζοντα κατά τρόπο που αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια. Και ναι, είναι καταπληκτικό να έρχονται ομάδες ανθρώπων όλες στον ίδιο χώρο και να αλληλεπιδρούν, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό, και νιώθω και κάποια απεσιοδοξία για τη νεότερη γενιά, που η κοινωνική λειτουργία διαμεσολαβείται από την τεχνολογία και τους είναι δύσκολο να βρουν τον τρόπο που θα διαφωνήσουν, για παράδειγμα, σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που είναι εθισμένοι στο να περνάνε τις σελίδες κάνοντας browsing με το δάχτυλο. Φτάσαμε στο σημείο που είναι δύσκολο να θεσπιστούν ξεκάθαροι κανόνες για να διαφεντεύουμε την ελευθερία του λόγου. Έχουμε έναν στο πανεπιστήμιο. Τι κάνεις με εκείνους που θέλουν να μιλήσουν κατά τρόπο αξιομίσητο, ομοφοβικός λόγος, ρατσιστικός λόγος, οτιδήποτε τέτοιου είδους λόγος? Με τι τρόπο το αντιμετωπίζεις αυτό? Εμείς που διαχειριζόμαστε τέτοιους χώρους στα πανεπιστήμια βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση το να πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες, διότι αλλιώς μπορεί να δεις άτομα να βλάπτουν, να παραβλάπτουν άλλα άτομα. Λοιπόν, αυτή η έννοια ότι οι ιδέες και οι γλώσσες μπορούν να γίνουν βίαιες και επικίνδυνες και βλαπτικές κατά πραγματικό τρόπο, σαν αρχιτέκτονες ή σαν πολεοδόμος, είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ορατός χώρος για επικίνδυνες ιδέες? Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι ο χώρος μετράει, έχει ειδικό βάρος. Άλλοι πόροι επίσης, και μηχανισμοί και κανονισμοί επίσης παίζουν ρόλο. Σημαντικό. Αλλά ο τρόπος που σχεδιάζεις τον χώρο, το πόσο ανοιχτό τον φτιάχνεις, πόσο προσπελάσιμο τον φτιάχνεις, με τι τον εφοδιάζεις για τον κόσμο, με δημοτικό, η επίπλωση, με συντριβάνια, με πίδακες, με δεν ξέρω εγώ τι. Ο τρόπος επίσης που σχεδιάζεις για να αποκλείεις, δηλαδή εξοπλισμό που να μην επιδέχεται χρήση από αστέγους, το να θεσπίσεις ώρες λειτουργίας. Να δώσω ένα παράδειγμα.
πώς οι δημόσιοι χώροι που χρησιμοποιούνται τώρα στην Ελλάδα, που οδήγησαν σε μια συγκρουσιακή κατάσταση εξαιτίας της κρίσης και κατά κύριο λόγο οικονομικούς λόγους, οι δημόσιοι χώροι χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο. Προτιμά ο κόσμος να πιει το ποτό του στους δημόσιους χώρους, όχι στο μπαρ. Αυτό γίνεται σε κεντρικά σημεία και δημιουργεί και σύγκρουση με τους καταστηματάρχες και τους ιδιοκτήτες των καφετεριών, που θεωρούν ότι ασκείται δι' αυτού του τρόπου πίεση, αυξημένη πίεση σε ήδη συμπιεσμένα έσοδα, και βλέπεις ότι καλούν την αστυνομία, υπάρχει μια αντίδραση αρκετά φορτισμένη, εκνευρισμένη, και αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αμφισβητούνται οι χώροι περισσότερο από ποτέ την περασμένη δεκαετία, και τούτο δεν είναι θέμα μόνο αστικού σχεδιασμού, εδώ πρέπει να έχουμε την απόκριση του συνόλου της κοινωνίας, και ο δημόσιος χώρος είναι πάντοτε αμφισβητούμενος χώρος, δεν είναι πάντοτε εφοδιασμένος με την συνένεση, συγκατάθεση. Πρέπει να δούμε πώς σχεδιάζουμε τον αμφισβητούμενο λοιπόν χώρο για να αποδοθεί σε διαφορετικές επιθυμίες και χρήσεις. Και εντάξει, η Πανεπιστημίου Πόλης είναι διαφορετικού τρόπου και τύπου χώροι, αλλά μια δημόσια πλατεία, ένα δημόσιο πάρκο είναι άλλου είδους δημόσιοι χώροι. Και ένα τελευταίο, πρέπει να δώσουμε και την προσοχή μας στους μικρότερους εκείνους χώρους εκτός κέντρου πόλεως, που περνάει την καθημερινότητά του ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, όχι μόνο για τη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών, αλλά το πώς διάγουμε τον καθημερινό βίο στους χώρους μπρος από τα σπίτια μας. Πόσο ανοχή δείχνουμε. Υπάρχουν και πρωτοβουλίες από τη λαϊκή βάση που αναδύονται, θετική τάση, ιδιαίτερα για τη χρήση του δημόσιου χώρου, αλλά αυτό μπορεί να αποκτήσει ποικίλες διαστάσεις. Μερικές πρωτοβουλίες μπορεί να αφορούν σε ανοιχτό τους χώρους, αίθουσες, την δημιουργία ανοιχτών δραστηριοτήτων. Άλλες λαϊκές πρωτοβουλίες μπορεί να είναι πολύ κλειστές, να θέλουν να περικλείσουν, να περιχαρακώσουν περιπολίες πολιτών, π.χ. Αυτά είναι πρωτοβουλίες της λαϊκής βάσης, αλλά δεν κατατείνουν στην θέσπιση ανοιχτών χώρων. Μαρία, ήθελες να μιλήσεις. Ναι. Σε σχέση με αυτά που είπε η Ευαγγελία, άπτεται αρκετών ζητημάτων που ήθελα να θίξω. Στο πλαίσιο της συζήτησης, δύο πράγματα θέλω να αναδείξω: τις διαδικασίες, δηλαδή τις συγκέντρωση ανθρώπων που έχουν να συνεισφέρουν, να προσφέρουν, να προτείνουν, αλλά και το θέμα της κλίμακας, αυτό που υποστηρίζει ο θεσμός, ενδεχομένως σε μια σύζευξη αμφιμονοσήμαντη του ενός προς τον άλλον. Και τέτοια πράγματα πρέπει να συμβαίνουν, δεν πρέπει να τα περιθωριοποιήσουμε. Ναι, για τη χοροδία που ήθελα να πω στη λέξη που δεν μου ερχόταν, πώς μεταφράζεται στα αγγλικά από τα ολλανδικά, λέει η ομιλήτρια. Τέλος πάντων, εδώ ανακύπτει ανάγκη διαπραγμάτευσης, και ακούσαμε και την εναρκτήρια διάλεξη για τον χώρο κλειδί. Ίσως θα μπορούσαμε να τους ερωίσουμε ως ασφαλείς χώρους, και ότι έτσι πρέπει να τους χειριστούμε. Το μη φασιστικό μυαλό, μη φασιστικός νους, πώς θα φιλοξενήσει
την κοινότητα, ίσως σαν χώρο παράστασης, επιτέλεσης, με βάση κάποιο σενάριο, με βάση κάτι καταγεγραμμένο, για να ξεμάθει ευκολίες του παρελθόντος και να πραγματοποιήσει το άλμα σε κάτι καινούριο. Και εδώ η τέχνη είναι καταλυτική. Δεν ξέρω άλλου είδους χώρους που να είναι δυνατό κάτι τέτοιο, μεσούσης της κρίσης μάλιστα. Και ένα από τα πράγματα που βγήκε από αρκετούς από εσάς, αρκετές από εσάς, ήταν η παρακολούθηση. Και η λέξη παρακολούθηση και ασφάλεια. Και ξέρουμε ότι ο πολιτισμός είναι συχνά το σπίτι των πιο επικοινών ιδεών. Και οι δικτάτορες και οι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι κλείνουν τα ρολά, ας πούμε, για να μην βγαίνει αυτή η βία. Λοιπόν, επί σκηνής μπορεί να μην έχει τύχη να βιώσουμε τη βία και είμαστε τυχεροί εν τέτοια περιπτώση, και όμως επί σκηνής μπορεί να βιωθεί η βία εκεί που εκτιθέμεθα. Πώς λοιπόν ασφαλίζεις, εξασφαλίζεις, διασφαλίζεις? Διότι βρέθηκα σε μια παράσταση στην βιβλιοθήκη Brooklyn, όπου ήταν ένας αστυνομικός και στην παράσταση αυτή ήταν κάποιος που είχε βιώσει βία με όπλο και άλλος που είχε διαπράξει βίαιη πράξη με όπλο. Κοιτάξτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν λέμε μια συζήτηση στο Δημαρχείο εννοούμε κόσμο που φωνασκεί και καταφέρεται εναντίον των άλλων. Αυτό το βλέπουμε στο δημόσιο διάλογο. Τώρα δείχνει και μια μικροψυχία και μια κάτι το μικρόνο. Μία από τις αρχές που διαπνέει την δική μας δουλειά, όπως βγαίνει από την τραγωδία, αν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι εκρηκτικό, κάτι που μας διχάζει, κάτι που πηγάζει από τον ανταγωνισμό και το μίσος της βίας, ας ξεκινήσουμε από την αποτύπωση του δράματος, του βάσανου του να είναι κανείς άνθρωπος, αυτό που υποφέρει. Μία αναπαράσταση λοιπόν αυτού που υποφέρει ο άνθρωπος, όπου είναι δύσκολο να δεις τι αληθεύει και τι όχι. Τότε ενθυμούμεθα ως άνθρωποι το πόσο εύθραυστη είναι η ανθρωπιά μας, πού είναι όμως ταυτόχρονα και η κοινή μας βάση και το η κοινή μας αφετηρία, από πού διαμορφώνονται αφετηρίες και στρατηγικές. Και δεν θέλω να θεωρήσετε ότι θέλω να αντιπαρέλθω έτσι με ευκολία τα προβλήματα που έχουν μεγάλα θεσμικά ιδρύματα. Δες αυτό εδώ πέρα το χώρο, ας πούμε, δεν είναι ευάλωτος σε απειλές? Μα βέβαια, όμως τώρα είναι η στιγμή που καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, επιστήμονες, μελετητές, επιμελητές πρέπει να διαχειριστούν το τι κάνουμε, γιατί παίζονται πολλά. Και το Αντιγόνη στο Φέργκουσον, το πήγαμε στην πόλη του Φέργκουσον στο Μισούρι μετά από 2 χρόνια από το θάνατο του Μάικλ Μπράουν, που σήμανε τόσα πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και πυροδότησε τέτοια αναταραχή, όχι μόνο στο Μιζούρι. Οι δρόμοι ξεσηκώθηκαν. Θα το δούμε αυτό με την Αντιγόνη λοιπόν. Την ίδια εβδομάδα το πρόγραμμα αυτό Την εβδομάδα όμως που έγινε η πρεμιέρα, βρέθηκε νεκρός σε Πολ Μπαγκάζ αυτοκινήτου ο επικεφαλής του κινήματος Black Lives Matter και νέο Black Μαύροι Πάνθυρες. Περπατούσαν τους δρόμους με όπλα σε κοινή θέα. Εκεί πήγαμε εμείς να παίξουμε και θέλαμε να πλαισιώσουμε τη συζήτηση των προσωπικών πεποιθήσεων. Τι γίνεται όταν η κοινότητα έρχεται σε σύγκρουση με το κράτος? Και παίρναμε εδώ πέρα ένα ρίσκο να μην μας ακούσουν ή να μας τυπέσουν ή να καταστραφεί η κοινότητα. Εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα είχαμε πετύχει το στόχο μας. Για δε τους συντελεστές
τις ερμηνευτές των παραστάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Νομίζω λοιπόν ότι σε εμάς πέφτει η ευθύνη να δεχτούμε τον κίνδυνο αυτό της, του ξεσπάσματος της βίας και να αναλογιστούμε και τον εγγενή διδακτισμό που απλόχερα ξοδεύουμε στο κοινό μας. Λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο. Για να σκεφτούμε όμως τι θα συνέβαινε αν καλλιεργούσαμε πραγματική ταπεινοφροσύνη ως προς το θέμα της εμπειρίας που μπορεί να υπάρχει στην αίθουσα και να θεωρήσουμε ότι και εμείς έχουμε να πάρουμε δώρα από αυτούς που έχουν μαζευτεί και τα οποία μπορεί να μας δοθούν. Μαρία, θέλω και τη δική σου φωνή και θα ήθελα και να σκεφτούμε και τους πρόσφυγες, αυτούς που ψάχνουν ασφαλείς χώρους, αυτούς που εγκαταλείπουν επικίνδυνους χώρους. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι τη συζήτηση αυτή της ασφάλειας και της διασφάλισης, εξασφάλισης. Έπαιξε ρόλο βεβαίως το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση γίνεται και κλεισμένο των θυρών και όσο μεγαλύτερο το ακροατήριο, βέβαια αν είσαι καλλιτέχνης τόσο καλύτερα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τους καλλιτεχνικούς θεσμούς που να πάρουν αυτές τις πρακτικές μακριά από οικονομικά ποσοτικά μοντέλα ή ποιοτικά μοντέλα. Τι κάνεις λοιπόν εκεί που ξοδεύονται τεράστια ποσά για διαδικασίες που θα μαζέψουν μόνο 5 άτομα σαν κοινό, μα μόνο τότε διασφαλίζεις την εξασφάλιση. Ή μπορείς να δώσεις προσπέλαση ελεύθερα αλλά κατόπιν κατασταλτικού ελέγχου και δεν διαφημίζεις το τεκτενόμενο, απλώς επενδύεις σε καταγραφή, ένα τεκμήριο στο οποίο μετά θα στραφεί η κοινωνία για να μάθει, για να διδαχτεί, για να κοινωνήσει αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία. Έτσι όμως επιφέρουμε μια απίστευτη αλλαγή, φέρνουμε ένα πάνω κάτω στους θεσμούς που οικοδομήσαμε για την μοντέρνα κοινωνία. Για να γίνει κάτι τέτοιο σωστά, για να γίνει κατανοητή η τέχνη σαν χώρος πολιτικού λόγου με άλλο τρόπο, πρέπει να ξανααναλογιστούμε αυτούς τους θεσμούς. Ναι. Σκεφτόμουν βάσει αυτών που είπε η Ντέμπορα, όχι μόνο για το Lincoln Center, αλλά γενικότερα τους προβληματισμούς που εγώ εύκολα ή έστω ή μη εύκολα μπορώ να κατανοήσω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εδώ όμως αυτό είναι αναπόσπαστο πια κομμάτι της ζωής μας, της πραγματικότητάς μας. Άρα τι θα λέγατε να το αγκαλιάσουμε, να το αναδείξουμε, να το φέρουμε σε σημείο ορατό, καλλιτεχνικά, να το προωθήσουμε σαν κομμάτι της πραγματικότητας, της ζωής, της διαδικασίας. Έρχεσαι στο Lincoln Center, πρέπει να περάσεις από την παρακολούθηση. Το surveillance είναι κομμάτι της διαδικασίας. Θα σε αντιμετωπίσουν τα γυαλιά ηλίου του φρουρού. Εδώ μιλάμε για τα σκοτεινότερα σημεία της κοινωνίας στην πραγματικότητα. Είναι εκεί που τίθενται οι πιο κτηνώδεις ερωτήσεις, τα πιο προβληματικά θέματα. Και ναι, εκεί στις σκάλες κανείς εκτίθεται. Φτάνεις λοιπόν στο κτίριο της όπερας και έχεις μπει στο στόχαστρο.
Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Εγώ δεν έχω λύσεις. Θα είναι ενδιαφέρον να βρούμε αν υπάρχουν και ποιες και πώς. Ήταν ενδιαφέρον που αναφέρθηκε στο άσυλο και στον πρόσφυγα. Η συνάρτηση στα αγγλικά, refugee και refuge, καταδεικνύει τη σχέση των δύο. Εδώ τίθενται ευκαιρίες για την αξιοποίηση της τέχνης, για την ανάδειξή της ως κάτι το απαραίτητο. Ταυτόχρονα, δεν θα ήθελα να φύγει από τα μάτια μας ότι ο χώρος τέχνης είναι μια καταφυγή στην οποία προσφεύγουμε. Μπορεί να καταφύγω σε μια τέτοια παραγωγή λοιπόν για να νιώσω καλύτερα και μπορεί να το κάνω κιόλας και σαν αυτό που λένε στα αγγλικά escapism, για να αποδράσω από την θλιβερή πραγματικότητα. Γι' αυτό να πάω στην όπερα. Δηλαδή, εμείς που τρέχουμε, που διοικούμε αυτούς τους οργανισμούς, έχουμε και αυτή την ευθύνη να δώσουμε την καταφυγή στον άλλον που γυρεύει την απόδραση από την πληκτική ή οδυνηρή πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τίθεται θέμα ισορροπίας μεταξύ της τέχνης ως κάτι τρομακτικό και ως κάτι το υπέροχο, όμορφο. Exactly. Ακριβώς αυτό που είπες μου άρεσε. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια του ασύλου. Έχουμε μιλήσει πολύ για τους δημόσιους χώρους ως μέρη όπου κάποιος έρχεται για να κάνει κάτι. Υπάρχουν όμως μέρη στα οποία μπορεί να πάει κανείς και να μην κάνει τίποτα. Ας πούμε, έχουμε τη Γεωργία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μιλάει για την ανάγκη να κάτσουμε και να έχουμε στιγμές κενές, να κάτσουμε όλοι μαζί χωρίς να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει κάποιος χώρος που σου να σου αρέσει και να μπορείς να μην κάνεις τίποτα? Ένας χώρος που απλώς θα υφίστασε ως πλάσμα, ως «on». Για να ακούσω λοιπόν την απάντησή σας και μετά να σας ευχαριστήσω, Ευαγγέλια. Ναι, ακριβώς αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό και αυτό προσπαθούσα και να πω πριν, αλλά το ξέχασα. Αυτό που είναι το σημαντικό στους δημόσιους χώρους είναι να μπορούν να είναι χαλαροί χώροι. Χώροι που σου δίνουν την ευκαιρία να εφεύρεις ο ίδιος πώς θα τον χρησιμοποιήσεις. Να το κάνεις αυθόρμητα, αυτόματα. Υπάρχουν όμορφα σχεδιασμένοι χώροι με μία δυνατή και ηχηρή αρχιτεκτονική ταυτότητα που όλοι απολαμβάνουμε, όμως έχουν συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένα πεδία για συγκεκριμένες χρήσεις. Πρέπει να επιτρέψουμε περισσότερο αυτοσχεδιασμό, πιο αυθόρμητες πράξεις, όπου κανείς θα μπορεί να σκεφτεί να εφεύρει τη χρήση από μόνος του. Το αγαπημένο μέρος μου, και δεν θα σας εκπλήξω, είναι η προβλήτα, η παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία τώρα έχει τύχει μιας ανάπλασης και είναι εκεί ελεύθερη, σε βοηθά να κάνεις ένα περίπατο, να πας να κάνεις ποδήλατο. Έχει οδηγήσει στη δημιουργία ομάδων πολιτών, οι οποίοι φροντίζουν το μέρος ή οργανώνουν εκδηλώσεις, συνεργάζονται με το Δήμο για την διοργάνωση εκδηλώσεων. Αυτό έχει κάνει το χώρο ανοιχτό και χρήσιμο για όλη την πόλη. Οπότε αυτό είναι μια πρόσκληση για να έρθουμε και απλώς να αδρανήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Για μένα υπάρχει τεράστια χαρά στο συνέρχεσθε, στην τέχνη του συνέρχεσθε. Να έρχεσαι και να συγχροτίζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τα ίδια προβλήματα. Αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα που έχουμε, θα έλεγα. Και είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές. Για μένα ένα από τα μέρη που πηγαίνω για να το κάνω αυτό είναι ένα
χώρος συνεργατικός μεταξύ προσφύγων και καλλιτεχνών. Ένας χώρος όπου εκεί συνειδητοποίησαν πόσα κοινά έχουν. Έφτιαξαν λοιπόν αυτό το κοινόβιο, ας πούμε, αυτή την, το συνεταιρισμό. Αλλά πέρα από αυτό έφτιαξαν μια ακαδημία, ένα χώρο πανεπιστημιακό αν θέλετε, όπου μπορούν οι πρόσφυγες να έχουν μόρφωση σύμφωνα με τις ανάγκες τους και όπου η κοινωνία γενικά λαμβάνει παίδευση και εκπαίδευση για το πώς να επιβιώσει. Η γρήγορη απάντηση για μένα είναι τα μεγάλα ανοιχτά πάρκα, όπως το Central Park στη Νέα Υόρκη, τα πάρκα της Βαλτιμόρης, Τρόνο, Λονδίνο. Εκεί βρίσκεις άσυλο, εκεί μπορείς να καταφύγεις και να προστατευτείς από την πίεση της πόλης. Ένα άλλο μέρος γενικά που μου αρέσει να επισκέπτομαι είναι οι διάφορες λαϊκές αγορές. Είναι μια λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, στη Βαλτιμόρη, όπου πηγαίνουν οι γεωργοί από διάφορα μέρη, διάφορες κοινότητες συνδυάζονται. Είναι κάτω από έναν αυτοκινητόδρομο και πραγματικά εκεί ο κόσμος έτσι αυθόρμητα συγκεντρώνεται. Υπάρχει κάποια τέχνη, αλλά περισσότερο υπάρχει εμπόριο, συναλλαγές, κόσμος που συναναστρέφεται ο ένας τον άλλον και συζητούν. Δεν έχεις πολλές προσδοκίες εκεί και είναι όμορφο να βρίσκεσαι εκεί ως συμπολίτης. Να πω ότι και το Hopkins University είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να κάνεις κάτι ή να μην κάνεις τίποτα. Η Ντέμπορα. Κάποιοι χώροι λοιπόν που ενθαρρύνουν τον αυθορμητισμό και το συγχρονισμό είναι πολλοί. Θα σκεφτώ λοιπόν κάτι στην Ελλάδα και ήταν εύκολο για μένα να το κάνω γιατί ο άντρας μου γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Υπάρχει εκεί η Σπιανάδα, η πλατεία, η Εσπλανάντ. Υπάρχουν διάφορες κληρονομιές εκεί από όλους όσους κυβέρνησαν την Κέρκυρα, αλλά εκεί ήταν το μέρος όπου κανείς μπορούσε να χαλαρώσει, να δροσιστεί, γιατί υπάρχει η άβρα της θάλασσας. Εκεί μπορεί κανείς να καθίσει, να κάνει ποδήλατο. Και παρόλο που είμαι ξένη, όταν πηγαίνω εκεί δεν αισθάνομαι ξένη. Είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν εκεί έξω και δεν κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Απλώς στέκονται εκεί και περνάνε χρόνο μαζί. Είναι υπέροχα. Εσύ, λοιπόν, εγώ πάντοτε απολαμβάνω την ανωνυμία και την αδράνεια στις δημόσιες συγκοινωνίες της Νέας Υόρκης. Εκεί μπορεί να είναι τις ημέρες τις ζεστές και θάλαμος αερίων ή θάλαμος βασανισμού. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν διάφορες μορφές διασκέδασης. Συνήθως κάποιος ο οποίος λύει τα σύνορα του υπόγειου σιδηρόδραμου ζητώντας χρήματα ή κάνοντας κάτι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αίσθηση του να είσαι μαζί με τον άλλον στον ίδιο χώρο, να μοιράζεσαι την ίδια περιοχή και γενικά στις δημόσιες συγκοινωνίες μπορείς να είσαι ολομόναχος αλλά και μαζί με άλλους. Jakab. Η ίδια ανάγκη ακριβώς του να ξεφύγεις από την πόλη και το θόρυβό της, αλλά και να μην έχεις προσδοκίες, γέννησε τους αγαπημένους μας χώρους. Κάθε χρόνο έχουμε το Ten Fire όπου έρχονται οι άνθρωποι και ακούνε μουσική αλλά και συζητήσεις για θέματα όπως οι άστεγοι. Είναι εξαιρετικό.
να βλέπεις τους ανθρώπους να έρχονται εκεί και να χάνονται απλώς στην εμπειρία μιας μικρής κοινότητας με χαμηλές προσδοκίες και βλέπεις εκεί τις φωτιές, το κενό της φωτιάς και να σε προσελκύει και να σε αποχαυνώνει. Οι άνθρωποι εκεί κάθονται και απλώς κοιτούν τη φωτιά. Είναι ένα όραμα που για μένα κατέστησε αυτό το χώρο ένα από τους αγαπημένους μου στην περιοχή. Είδαμε λοιπόν διάφορους χώρους στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, λαϊκές αγορές κάτω από αυτοκινητόδρομους, πάρκα, φωτιές. Ευχαριστώ πολύ όλους σας, Τζάκο, Μπράιαν, Ντέμπορα, Ρόναλτ, Μαρία, Ευαγγελία. Ευχαριστώ πολύ.